Δεν ξέρω μήπως θα ήταν ωφέλιμο να είμαι εγώ τελευταίος ομιλητής και οι άλλοι να μεταφερθούν αύριο το πρωί, ώστε και να εκδηλώσουν σε περισσότερο κόσμο τη γνώμη τους και από την άλλη μεριά και μεγαλύτερη δημοσιότητα να έχει. Δεν θα πειράξει κανέναν αν αύριο τελειώσουμε 12. Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω για να μην παρασύρεται και κανείς από τη δυναμική της συζήτησης. Ξέρετε, κάθε φορά είναι. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας τον τρίτο προϋπολογισμό που καταθέτει η δική μας κυβέρνηση. Και έτσι αυτή η παράξενη μικρά παρένθεση του 2015, χρόνο με το χρόνο, γίνεται μια ιστορική περίοδος. Και η ιστορική περίοδος που μέχρι τώρα έχει τρία χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η αποτελεσματικότητα. Και είναι πια κοινά παραδεκτό, μέσα από δύσκολες μάχες, μέσα από προβλήματα. Το καλοκαίρι του 2018 η χώρα βγαίνει από τη Μνημονιακή Επιτροπή. Και καλείται τότε να μπορεί από μόνη της, μέσα από τους όρους συμμετοχής της βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ήταν, αγαπητοί συνάδελφοι, και η κύρια επαγγελία μετά την καταστροφική επιλογή των μνημονίων εδώ και 8 χρόνια. Πώς μπορείτε αυτό να το προσπεράσετε, με μεμψημυρίες, με συζητήσεις περί καθαριότητας? Αυτό δεν ήτανε το ζήτημα, το κατανοεί και η αξιωματική αντιπολίτευση, πως αυτή η κυβέρνηση πετυχαίνει να βγάλει τη χώρα από την Μνημονιακή Επιτροπή. Σε αυτό το δρόμο της αποτελεσματικότητας πρέπει να μείνουμε σταθερά προσανατολισμένοι ως ότου ολοκληρωθεί και η συμφωνία. Και χρειάζεται επιμονή, σοβαρότητα, ώστε καμία σκέψη ή πράξη να μην κλονίσει την ολοκλήρωση της προσπάθειας της χώρας. Και από τη δική μας την πλευρά αυτό και από την πλευρά των θεσμών, οι οποίοι οφείλουν να σεβαστούν και την υπογραφή τους και τις δικές τους υποχρεώσεις και την προσπάθεια του ελληνικού λαού. Συγχρόνως αυτό το διάστημα χρειάζεται να σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Και μέσα σε αυτό το σχεδιασμό και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά θα δοκιμαστούμε σαν κυβέρνηση σε ένα ευκρινές και διακριτό σύστημα κινήτρων και υποχρεώσεων που αφορούν το πολιτικό σύστημα, το νέο παραγωγικό πρότυπο σαν κεντρικό στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης και την ανασύσταση του κοινωνικού κράτους. Και αυτό το σύστημα κινήτρων και υποχρεώσεων αφορά το κράτος και τους θεσμούς του, την ιδιωτική και την κρατική και δημόσια οικονομία, αλλά και όλο το λαό, τον τρόπο ζωής και τις κοινωνικές συνήθειες. Αν αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, το δεύτερο χαρακτηριστικό της περίοδου είναι ο κοινωνικός προσανατολισμός. Άλλοι υπουργοί και συνάδελφοι της συμπολίτευσης αναφέρθηκαν και θα αναφερθούν με αναλυτικό τρόπο στα μέτρα που κρατούν την κοινωνία όρθια, με φανερή ημεροληψία υπέρ των πιο αδύναμων, των πλέον θυγμένων σε αυτό το κοινωνικό προσανατολισμό. Το ζήτημα όμως της νέας συγκρότησης του κοινωνικού κράτους και η κοινωνική αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου είναι κεντρικά στοιχεία και έχει σημασία σε αυτό το νέο σχεδιασμό αυτή η αναδιανομή να μην είναι one-off, μια one-off παροχή, αλλά να μετατρέπεται σε μια μόνιμη κοινωνική κατάσταση που θα μειώνει την κοινωνική και οικονομική ψαλίδα. Μέσα στο καταστατικό είμαστε σε αυτό. Και σας λέω ότι σε αυτή την κατεύθυνση μπορούμε πλέον να κινηθούμε και αυτό είναι σημαντικό. Το τρίτο χαρακτηριστικό της περίοδου είναι ο φόβος. Ο φόβος και η εκ τούτου πανικόβλητη αντίδραση του προϋπάρχοντος συστήματος πολιτικού, επικοινωνιακού, παραοικονομικού, αντικοινωνικού. Και αν αξίζει μια κριτική σε εμάς του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η κριτική που λέει ότι νιώθουμε την ανάγκη να απαντάμε και έχουμε και την ευαισθησία να απαντάμε, κυρία και πρώτα και κύρια, στην αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία υψώνει μια φωνή κριτικής στις πολιτικές μας δυνάμεις. Δηλαδή, τι συμβαίνει? Η πολιτική δύναμη η οποία παλεύει για μια ασίδωτη αγορά του υπερκέρδους ή, όπως το λέω εγώ, κάτω από το γενικό σύνθημα που προτείνει στην κοινωνία «αμήνεστε περιπάρτης»,
Γυρίζει και λέει στους ανθρώπους που λέει ο ποιητής ότι παλεύουν για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι όλη τους τη ζωή. Γιατί δεν το κάνετε αυτό και το κάνετε για τις θέσεις σας στις οποίες μας ανήκουν. Αυτή η λογική ιδιοκτησίας πρέπει να βγει από το μυαλό της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ σε μια ωραία, όχι ηρωνική, πολύ σωστή απάντηση προηγούμενα και ο υπουργός, ο Γιώργος Σταθάκης. Και εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Και το λέει και το καταστατικό μας αυτό. Αλλά θα μας απαντήσετε ποτέ πώς θα καταφέρετε, βρε παλικάρια, με αυτές τις πολιτικές να δημιουργήσετε δημόσιο χρέος 320 δισεκατομμύρια. Πώς καταφέρνατε ώστε να έχετε μόνιμα ελληματικούς προϋπολογισμούς. Και πώς νομίζετε ότι θα πάθει καθολική αμνησία ο ελληνικός λαός. Και μας παρουσιάζεται ένα περίεργο έτος 2014, όπου όλα ήταν καλά και ωραία. Αλλά το 2015 ούτε οι ξένοι, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ σας έριξε. Οι εκλογές σας ρίξαν. Και αν ερχόσαστε και λέτε, «Α, λέγατε τότε υπερβολικά πράγματα», το Σεπτέμβριο του 2015 ξανά έγιναν οι εκλογές. Και ο ίδιος ο λαός πάντοτε θα σας αποτιμά και θα σας ρίχνει. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, και θέλω και άλλα 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, να μιλήσω λίγο για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έχει μια δυτή, θα λέγε κανένας, ένα δυτό καθήκον. Αλλά πρώτα και κύρια να πω ότι το πρώτο του καθήκον είναι η θωράκιση της χώρας, η αμυντική θωράκιση της χώρας. Και θα είναι κουτό και αφελές οποιοδήποτε ξένος συντόπιος να θεωρήσει ότι η Ελλάδα φαίνεται ή λέει ότι είναι ισχυρή. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι ισχυρές και θα παρακαλέσω πάρα πολύ να συγκρατήσετε τουλάχιστον ένα βουλευτή σας, ο οποίος έχει υπερβεί τα εσχαμένα περί της μαχητικότητας και της δυνατότητας των ενόπλων δυνάμεων. Ο δεύτερος όμως όρος είναι η κοινωνική προσφορά. Και θέλω να δώσω ορισμένες απαντήσεις. Στη διαχείριση του προσφυγικού, σε ζητήματα που υποθήκαν εδώ, είναι γνωστή η συνεισφορά των ενόπλων δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όμως είναι και, πρέπει να γίνει γνωστή και η διαχείριση των πόρων που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από την ΑΜΙΘ πήρε το 2017 47.492.000. Από τον ISF 9.220.000. Από το ΠΟΥΔΟΥΕ περίπου 1.400.000. Και από το Εθνικό Σκέλος του ΠΟΥΔΟΕ, δηλαδή τον κρατικό προϋπολογισμό, περίπου 3.500.000. Αυτά δαπανήθηκαν με μηδέν διαχειριστικό κόστος, ώστε η Ελλάδα να μπορεί με ψηλά το κεφάλι να δείχνει και την ανθρωπιά της. Επίσης, παραχωρήσαμε 7 στρατόπεδα ώστε να διαμορφωθούν οι κατάρροι χώροι φιλοξενίας. Όμως δεν φτάνει εκεί. Ξέρουν τι κάναμε στο 2017 η Κίμη, η Σκόπελος, το Παγκαίο, η Σαμοθράκη, η Καβάλα, ο Αϊστράτης, η Λέσβος, η Αλεξανδρούπολη, το Σοφικό Κορινθίας, ο Κάλαμος, τα Κύθυρα, η Ζάκυνθος, μαζί με τους πυροσβέστες, μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν εθελοντές, μαζί με τις κοινωνικές οργανώσεις. Ξέρουν τι κάναμε οι άνθρωποι της Μάνδρας σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά και ακόμα περισσότερο σε αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή, 29 οπλίτες γιατροί άνευ ειδικότητας είναι στην Ερικούσα, στο Μαθράκι, στους Φούρνους, στους Λειψούς, που δεν είχαν δει πολλές φορές ποτέ αγροτικό γιατρό εκεί. Και βεβαίως συγχρόνως στέλνουμε γιατρούς και εκεί που τους έχουν ανάγκη και στα περιφερειακά νοσοκομεία. Τέλος, προχωράμε και άλλα ζητήματα, όπως το γεγονός ότι ο στρατός Ξηράς συντήρησε τα κτίρια στο Λύκειο, στα χωριά Λύκειο και Οργάνη, κτίρια, σχολεία σε μειονοτικά χωριά. Και βεβαίως είναι γνωστό ότι σε κοινωνικό επίπεδο
παραχωρήσαμε, δεν θέλω να πω πολλά πάνω σε αυτά, και το στρατόπεδο Παύλου Μελά και συγχρόνως και το στρατόπεδο Δημάκη στην Καρδίτσα. Συγχρόνως, κάναμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε με μέρημνα για τις ανάγκες των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Και σε σχέση με τους μισθούς, παρά το 38% είχαν κατέβει μισθοί τα προηγούμενα 4 χρόνια. Μηδέν, και αν θα παρακολουθήσετε τον προϋπολογισμό, προβλέπεται και μια μικρή αύξηση στο μισθολογικό κόστος. Βεβαίως, δώσαμε και ένα άλλο επίπεδο υπερηφάνειας. Το τελευταίο παράδειγμα ήταν ο Αβέροφ, με 150.000 επισκέψεις στη Βόρεια Ελλάδα. Και βεβαίως, έχουμε προχωρήσει, φέτος ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα με 108 παραδομένες συν 83 από το Παύλου Μελά κατοικίες και άλλες 169 κατοικίες σε εξέλιξη. Δεν θέλω να μιλήσω για τα νοσοκομεία, να μην σας πάρω πάρα πολύ χρόνο. Το θέμα είναι ότι αυτά τα κάναμε με τα ίδια λεφτά του 2015, του 2016, τα μισά λεφτά του 2010. Και αφήνω το ερώτημα του 2010. Το 2010 τα χρήματα ήταν περίπου κοντά στα 5 δισεκατομμύρια. Το 2009, που το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ήταν 6 δισεκατομμύρια και τώρα ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι 3 δισεκατομμύρια, κατανεμημένος 2 δισεκατομμύρια για τις αμοιβές, 500 περίπου εκατομμύρια για τα εξοπλιστικά προγράμματα, που στα οποία εδώ θέλω να πω ότι προχωράνε. Έχουμε το πρόγραμμα των ΠΑΠΑ-3, την αναβάθμιση των F-16 και νέα προγράμματα για την βοήθεια και τον εξυγχρονισμό του στόλου και του στρατού ξηράς. Αυτά τα κάναμε λοιπόν με τα ίδια λεφτά. Και αυτό το κοινωνικό έργο το κάναμε με τα ίδια στελέχη. Δεν φτιάξαμε κανένα καινούριο στρατό. Οι ίδιοι άνθρωποι ήταν. Όμως υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά, πρώτον, στο ότι τους ακούμε. Δεύτερον, τους δώσαμε περιθώρια. Τρίτον, ότι σεβόμαστε πάρα πολύ την προσπάθεια, δίνουμε τιμή στο ρόλο, κατανοούμε την έμπνευσή τους από το καθήκον και δείχνουμε φροντίδα για τα προβλήματα. Και αυτά δεν τα λέω μόνο προς την αντιπολίτευση, δεν τα λέω καν προς την αντιπολίτευση, τα λέω και προς εμάς τους ίδιους. Τώρα που η οικονομία αρχίζει και αλλάζει, αυτό το καινούριο κέρδος πρέπει να εκφραστεί σε βελτίωση των όρων ζωής αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι οι περισσότεροι, η συντριπτική τους πλειοψηφία, θα έλεγα ότι οι μισθοί τους είναι μισθοί ενός μέσου εργαζόμενου, ενός μέσου εργάτη. Και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Λέω λοιπόν ότι μένοντας αυτή την προσπάθεια, αταλάντευτα, χωρίς να υποκύπτουμε σε ομάδες πίεσης, θα διασφαλίσουμε σαν Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τη θυράκιση της χώρας, θα συνεχίσουμε τον κοινωνικό μας ρόλο. Δεν ζητάμε, όπως ξέρει και ο αγαπητός συνάδελφος, ο κ. Κλαράκης, περισσότερα χρήματα στον προϋπολογισμό μας, γιατί περισσότερο από όλους, θα έλεγε κανένας, ή το ίδιο με όλους, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων κατανοούν την αναγκαιότητα να φύγουμε από το τέλμα και να ανοίξουμε ένα καινούργιο μέλλον για τον τόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργό. Ελάτε, κύριε Μπάρκα.